Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε σε αυτό το vlog, πατρικό ένστικτο και οικογενειακό δίκαιο. Η ερώτηση αυτή έχει προκύψει μετά την παρακολούθηση του βίντεο «Είμαι ένας άνδρας και θέλω να, γνωρίσω, να ρωτήσω τη γνώμη σου». Σε εκείνο το βίντεο ένας άνδρας έγραφε ότι μετά από 20 χρόνια σχέσης και γάμο με τη γυναίκα του, νιώθει ότι η ερωτική του ζωή δεν τον ικανοποιεί ε, έλεγε σε εκείνο το, την επιστολή ότι το έχει συζητήσει πολλές φορές με τη γυναίκα του, ότι η επιθυμία τους δεν συμπίπτει, δηλαδή εκείνη θεωρεί ότι δυο με τρεις φορές το μήνα είναι υπεραρκετές, εκείνος νιώθει πως δεν είναι αρκετές, έλεγε τους προβληματισμούς του και έλεγε κιόλας ότι σκέφτεται είτε ότι πρέπει να χωρίσει και να προχωρήσει να κάνει σχέση με μια γυναίκα που να έχουν παρόμοια λύπητο ή να παραμείνει στο γάμο του πιστός στρατιώτης για να μην χάσει τα παιδιά του και μου έγραψε το ακολουθώ μια φίλη. Θέκλα. Σα παρακολουθώ ανελειπώ και σα ευχαριστώ για την προσφορά σα. Και εγώ ευχαριστώ. Είδα μόλι το βίντεο με την επιστολή του άνδρα που έχει παράπονα από την ερωτική του ζωή. Είμαι ένα χρόνο παντρεμένη, χωρί παιδιά, και ω εκ τούτου δεν μπορώ να ταυτιστώ ούτε να φανταστώ τη δική του συνθήκη και γενικά τη συνθήκη του πολιτού γάμου με παιδιά, η μόνη κοντινή εικόνα μου είναι η πατρική μου οικογένεια, αλλά φυσικά δεν γνωρίζω ερωτικά ζητήματα. Οπότε δεν είμαι σε θέση να κρίνω. Όμως με συγκλώνησε κάτι που διαβάσατε στην επιστολή του. Έγραψε ο κύριος, τα παιδιά τα υπεραγαπώ και θα πονέσω πολύ αν δεν τα βλέπω κάθε μέρα, αλλά από την άλλη η ερωτική μου επιθυμία είναι τεράστια. Σε ένα γάμο χωρίς παράπονα, χωρίς άλλα παράπονα όπως αναφέρει. Αυτό το αλλά με πάγωσε. Η καθημερινή επαφή με τα παιδιά είναι κάτι που μπαίνει σε ζυγαριά? Είναι κάτι που έρχεται δεύτερο στη λίστα των προτεραιοτήτων? Η προσωπική ερωτική ανάγκη ενός από τους δύο συζύγους μπορεί να είναι όντω τόσο ισχυρή που να επιλέξει να μην βλέπει κάθε μέρα τα παιδιά του, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να στερηθεί μεν και εκείνος τα παιδιά του, αλλά και τα παιδιά του το γονέα. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, δεν κρίνω το συγκεκριμένο κύριο, αλλά αναρωτιέμαι τι ισχύει γενικά εξ αυτή αυτής της κουβέντας. Επίσης σκέφτομαι αν μια γυναίκα έλεγε ότι θα τερματίσω το γάμο μου και θα δώσω την επιμέλεια των παιδιών στο σύζυγο, ώστε να απολαύσω την ερωτική ζωή που θέλω, δεν θα ήταν ψυχρό. Εάν δεν, δε το εξτόμιζε αυτό κάποια μητέρα, θεωρώ πως θα την κατέκριναν οι πάντες και ιδίω οι γυναίκες. Ενώ στα σχόλια αυτού του βίντεο είδε ότι κατά κάποιον τρόπο οι γυναίκε συντάσσονταν εντό αγωγικών με τη θέση του άνδρα χωρί να θίγουν το θέμα των παιδιών. Και τελικά ποικίλει η ένταση, η ποιότητα του πατρικού ενστίχτου. Υπάρχει καταρχά πατρικό ενστίχτου, βεβαίω και υπάρχει. Και πάνω σε αυτό ποντάρουν πολλέ γυναίκε που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκμεταλλεύονται του πατεράδε του. Φυσικά και υπάρχει. Το να στερηθεί στην καθημερινή επαφή με το παιδί σου δεν ραγίζει την καρδιά του πατέρα και τη μητέρα εξίσου. Είναι κάτι που συνηθίζετε, η περιορισμένη επαφή. Θα με ενδιέφερε να σα άκουγα σε ένα σχετικό θεωρητικό βλογ και να δίνατε βέβαια και εσεί τι δικέ σα προεκτάσει στο θέμα με αφορμή τη ίσω κάπω αφελής απορία μου. Σα ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε και σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για το ερώτημα που θέτει. Καταρχά, ναι, οι απορίε σου είναι αφελή επειδή δεν έχει γνώση. Δεν έχει γνώση του οικογενειακού δικαίου στην Κύπρο και στην Ελλάδα να σου ενημερώσω πως το οικογενειακό δίκαιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι υπέρ της γυναίκας. Όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, εξ όσο γνωρίζω, προσπαθούν α, διάφοροι οργανωμένοι φορείς να γίνει μια αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο, ώστε να ενταχθεί στην επιμέλεια, η οποία είναι κανόνας σε κάποιες πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο, στην Κύπρο, και στην Ελλάδα ακόμη όχι, στην Ελλάδα τώρα προσπαθούν να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο κανόνα στην Κύπρο και στην Ελλάδα στο οικογενειακό δίκαιο είναι ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι την επιμέλεια, τη φύλαξη των παιδιών να την παίρνει η μητέρα. Το δικαστήριο, πατριαρχικά σκεπτόμενο, θεωρεί ότι η μητέρα είναι καταλληλότερη για τη φροντίδα και φύλαξη των παιδιών από ότι ο πατέρα. Είμαι 45 χρόνων και εδώ και 20 χρόνια περίπου ασχολούμαι με υποθέσει στο οικογενειακό δικαστήριο ω εμπειρογνώμονα. Πλέον δεν μεταβαίνω στο δικαστήριο, αλλά για πολλά χρόνια πήγαινα ω εμπειρογνώμονα στο δικαστήριο για περιπτώσει στο οικογενειακό δικαστήριο για περιπτώσει φύλαξη και δικαιώματο επισκέψεων των παιδιών. Η εμπειρία μου είναι ότι πολύ συχνά υπάρχουν πατεράδες οι οποίοι έχουν πατρικό ένστικτο, Θέλουν να έχουν επαφέ με τα παιδιά του, θα ήθελαν να μεγαλώσουν ήδη τα παιδιά του, αλλά τα δικαστήρια είναι εντελώ αυστηρά με την πιθανότητα να μεγαλώσει ο πατέρα τα παιδιά και πολύ επίκοι με την πιθανότητα να μεγαλώσει η μητέρα τα παιδιά. Σαν να είναι ο κανόνα δηλαδή τα παιδιά να μένουν με τη μητέρα και ο πατέρα να τα επισκέπτεται. Και έχουμε επίση και το φαινόμενο τη γονική αποξένωση, το οποίο είναι ένα έγκλημα εναντίον των παιδιών, το οποίο συμβαίνει σε μεγάλα ποσοστά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Που αρκετέ μητέρε, κυρίω, γιατί όπω είπα προηγουμένω, συνήθω οι μητέρε έχουν τη φύλαξη των παιδιών, που αρκετέ μητέρε παρεμποδίζουν τη σχέση παιδιών και πατέρα, λόγω τη εκδικητικότητα του προ τον πρώην άντρα του. Δηλαδή, ο άνθρωπο αυτό που έστειλε την επιστολή, ξέρει ότι άμα χωρίσει, το καλύτερο που θα μπορέσει να επιτύχει με βάση την νομοθεσία και με βάση το οικογενειακό δικαστήριο. Είναι να βλέπει τα παιδιά του μια-δύο φορέ την εβδομάδα και κάθε Δεύτερο Σαββατοκύριακο. Και μια εβδομάδα το καλοκαίρι και μια εβδομάδα τα Χριστούγεννα, με βάση ε, ε, δικαστική απόφαση. Και σου το λέω ότι υπάρχουν πάμπολε περιπτώσει που αυτέ οι δικαστικέ αποφάσει παραβιάζονται. Δηλαδή, ενώ υπάρχει δικαστική απόφαση για επικοινωνία πατέρα και παιδιών, η μητέρα έμμεσα ή άμεσα παρεμβαίνει, επεμβαίνει και δεν επιτρέπει ή παρεμποδίζει την επαφή του πατέρα με τα παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός ζει σε μια κοινωνία, έχει φίλους, έχει γνωστούς, άρα γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό να μα το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα που θα έχει για να βλέπει τα παιδιά του είναι μερικές ώρες την εβδομάδα. Ή έστω μια μέρα σύνολο, δύο μέρες σύνολο το πολύ πολύ. Ενώ στη συνεπιμέλεια, η οποία για παράδειγμα στη Σουηδία είναι επιμέλεια, είναι ο κανόνα. Μια εβδομάδα τα παιδιά μένουν με τον πατέρα, μια εβδομάδα μένουν με τη μητέρα. Δεν ισχύει όμω αυτό στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το πατρικό ένστιχτο, αν υπάρχει πατρικό ένστιχτο, βεβαίω και υπάρχει πατρικό ένστιχτο και βεβαίω υπάρχουν πατεράδε που είναι πατρικοί, υπάρχουν πατεράδε που δεν είναι πατρικοί, που δεν έχουν αναπτυγμένο το πατρικό ένστικτο, όπω επίση υπάρχουν και μητέρε που δεν είναι μητρικέ. Μητέρε που δεν έχουν αναπτυχμένο το μητρικό ένστικτο και μητέρε που είναι μητρικέ και έχουν αναπτυχμένο το μητρικό ένστικτο. Δεν έχει να κάνει με το φίλο το αν νιώθει αγάπη και αφοσίωση για τα παιδιά σου, έχει και να κάνει με το ποιόν σου ω άνθρωπο. Αυτό που λε ότι α, δεν το χωνεύει, ότι μπορεί κάποιο άνθρωπο να βάλει πάνω απ' όλα την ερωτική του ικανοποίηση από τη σχέση του με τα παιδιά του. Είναι μία διαπίστωση που κάνεις χωρίς να γνωρίζεις τις συνθήκε εκ των πραγμάτων, έτσι όπως είναι το οικογενειακό δίκαιο σήμερα σε Κύπρο και Ελλάδα, έρχεσαι να αποφασίσεις. Ή θα ζήσεις μια ζωή στην οποία θα είσαι σε ένα γάμο που να μην είσαι ικανοποιημένο. Σε διάφορα επίπεδα. Αυτό έτυχε να μην είναι ικανοποιημένο στο ερωτικό επίπεδο. Άλλοι μπορεί να είναι σε άλλα επίπεδα που να μην είναι ικανοποιημένοι. Έρχεται με βάση το οικογενειακό δίκαιο και σου λέει: Μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά σου, είσαι αναγκασμένο είτε να παραμείνει σε ένα γάμο που δεν θέλει να είσαι για να βλέπει κάθε μέρα τα παιδιά σου. Αν αποφασίσει να χωρίσει όμω, είτε γιατί ο γάμο σου είναι κακοποιητικό, είτε γιατί ο γάμο σου είναι νεκρό, είτε γιατί δεν είσαι ικανοποιημένο στο α, β, γ, δ, ε, πίπεδο, αναγκαστικά λόγω των νόμων δεν θα βλέπει συχνά τα παιδιά σου. Άρα α μην κατηγορούμε του πατεράδε, α κατηγορήσουμε τον νόμο. Και ας προσπαθήσουμε να συνταχθούμε με την προσπάθεια που γίνεται για τον εξυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου. Δεν θεωρώ ότι όλε οι μητέρε είναι κατάλληλε για να μεγαλώνουν τα παιδιά του, όπω επίση δεν θεωρώ ότι και όλοι οι πατεράδε είναι κατάλληλοι για να μεγαλώνουν τα παιδιά του. Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε τα φύλλα και του ρόλου των φύλλων ω κάτι πολύ συνολικό και να θεωρούμε ότι αν ένα άνθρωπο είναι γυναίκα, αυτό την κάνει αυτόματα μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα κατάλληλη για να μεγαλώσει παιδιά. Και αν ένα άνθρωπο είναι άνδρα και το φίλο του είναι το ανδρικό φίλο, αυτό τον κάνει ακατάλληλο για να μεγαλώσει παιδιά. Ξέρω πάρα πολλέ οικογένειε τι οποίε οι πατεράδε έχουν πολύ ενεργό ρόλο στην ανατροφή και το μεγάλωμα των παιδιών και σε κάποιε περιπτώσει ενεργότερο ρόλο από τι μητέρε, χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι μητέρε δεν είναι κατάλληλε, αλλά έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Έχει ανθρώπου που του βγαίνει αυτό το πατρικό ή το μητρικό, έχει που δεν του βγαίνει ιδιαίτερα. Και θα κάνουμε τώρα τη μεγάλη συζήτηση, να την ανοίξουμε, να την αγγίξουμε ακροθυγώ τη μεγάλη συζήτηση ότι αν κάποιο δεν νιώθει ε, μητρικό ή πατρικό ένστικτο, δεν είναι καλή ιδέα να κάνει παιδιά. Τώρα, ε, επειδή πάνω σε αυτό το βίντεο, ε, κάτω από αυτό το βίντεο της επιστολής του άνδρα που ζητάει τη γνώμη μου για το αν πρέπει να χωρίσει με τη γυναίκα του, και να προχωρήσει με, τη... με την καινούργια σχέση, ή αν πρέπει να παραμείνει σε ένα γάμο πιστό, στρατιώτη που να μην είναι ικανοποιημένο, έγιναν πάρα πολλέ συζητήσει. Θέλω να τονίσω τα ακόλουθα ότι ο γάμο είναι καταρχά ερωτική σχέση. Έτσι είναι ο γάμο. Ο γάμο είναι ερωτική σχέση. Μπορεί κάποιοι να κάνουν γάμο σαν συμβόλαιο. Να κάνουν γάμο σαν έναν τρόπο αποκατάσταση. Να έχουν το γάμο σαν έναν τρόπο για δωρεάν πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά. Κάποιε γυναίκε μπορεί να παντρεύονται για να κάνουν παιδιά. Κάποιε γυναίκε μπορεί να παντρεύονται για να τακτοποιηθούν οικονομικά. Κάποιοι άνδρε μπορεί να παντρεύονται για να κάνουν παιδιά. Κάποιοι άνδρε μπορεί να παντρεύονται για να τακτοποιηθούν οικονομικά. Δηλαδή, οι διάφοροι λόγοι για του οποίου μπαίνει κάποιο σε κάποιο γάμο δεν σημαίνει ότι ορίζουν το τι είναι ο γάμο. Ο γάμο είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν ερωτική σχέση. Το ερωτικό κομμάτι στο γάμο, κατά τη γνώμη μου ψυχολόγου, ε, ω ως ψυχολόγο, ως γυναίκα, ω ως κοινωνικού επιστήμονα, κατά τη γνώμη μου το ερωτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι θέμα υποχρέωσης, αυτό που λένε τα συζυγικέ υποχρεώσει, είναι θέμα ευθύνη και επιθυμία και καθαρή επιλογής. Γουστάρω να είμαι με αυτόν τον άνδρα, παντρεύω με αυτόν τον άνδρα και είναι βασικό στοιχείο για να είμαι μαζί του η ζωντανή ερωτική σχέση. Αν εγώ νιώθω ως γυναίκα ότι δεν μελκεί ερωτικά ο άντρα μου ή ότι έχει πέσει λύπη το μου. Ε, και μπορεί να βρίσκω λόγου ή δικαιολογίε σε αυτό. Ότι είμαι πολύ κουρασμένη, ότι τώρα είμαι η μητέρα, ότι έχω τα παιδιά κλπ. κλπ. Οφείλω, οφείλω να δω τι γίνεται με την ερωτική μου σχέση με τον άνδρα μου. Να του ψαχτώ. Να πάω να μιλήσω με έναν ειδικό, να πάω να μιλήσω με τον γυναικολόγο μου, να πάω να μιλήσω με έναν ψυχολόγο, να πάω να μιλήσω με έναν ψυχίατρο, να πάμε μαζί σαν ζευγάρι στη θεραπεία ζευγαριού για να δούμε τι συμβαίνει και η ερωτική μας ζωή φθίνει, Τι συμβαίνει και εγώ ως γυναίκα δεν έχω ερωτικές επιθυμίες. Το ίδιο πράγμα οφείλει να κάνει και ένας άνδρας που νιώθει ότι οι ερωτικές του επιθυμίες πέφτουν μέσα στο γάμο του. Δεν θεωρώ ότι είναι συγχωροχάρτη το ότι γίναμε μητέρε για να παραμελούμε την ερωτική μας ζωή για μας τις ίδιες πρώτα απ' όλα. Γιατί για μα τις ίδιες τον έχουμε ερωτική ζωή είναι ζωγόνο, ενισχυτικό και βοηθητικό στις δυσκολίες του έγγαμου βίου αλλά και για τον σύντροφο μας Συγγνώμη και, έχουν, και, χαίρομαι πάρα πολύ που έγραψαν αρκετέ γυναίκε στα σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο. Και μάλιστα μια κοπέλα είχε γράψει έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Εμεί είμαστε με τον άνδρα μα στο εξωτερικό, έχουμε δύο πολύ μικρά παιδιά. Δεν έχουμε κανένα να μα βοηθήσει με τα παιδιά. Ο άνδρα μου δουλεύει 12 με 14 ώρε. Και όμω όταν έρχεται στο σπίτι, λέει, ο άνδρα μου έχει και όρεξη αν δεν έχει φαγητό να μαγειρέψει. Έχει και όρεξη να ασχοληθεί με τα παιδιά. Έχει και όρεξη. Να με κομπλιμεντάρει και έχουμε μια πολύ καλή ερωτική ζωή και τα παιδιά μας είναι πολύ μικρά. Δικαιολογίε πολλέ. Έχει παράπονα, κυρία μου, ότι ο άντρα σου δεν συμμετέχει στι οικιακέ εργασίε. Βάρ τον κάτω και απέτυσε να συμμετέχει. Όπω και ο άντρα σου δικαιούται να απαιτήσει να δει το κομμάτι τη ερωτική σα σύνδεση, εφόσον πριν ήταν καλό και τώρα δεν είναι καλό. Δεν μιλάμε για περιπτώσει τι οποίε ήταν και δυο νερόβραστοι ο ένα απέναντι στον άλλο. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ερωτική επιθυμία. Έκαναν ένα γάμο να τακτοποιηθούν για να κάνουν παιδιά. Δεν μιλάμε για τέτοιε περιπτώσει. Περιπτώσει όμω ότι. Πριν την, γονεω... την απόκτηση παιδιών και κατά τη σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου, υπήρχε σεξουαλική συμβατότητα, ερωτική επιθυμία και από τι δύο πλευρέ. Μια ερωτική συχνότητα που ικανοποιούσε και του δύο, και από ένα σημείο και μετά, ακόμη και μετά από 5, 6, 7, 8 χρόνια μετά που έχουν γεννηθεί τα παιδιά, εξακολουθεί η γυναίκα να λέει Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη. Ε, τώρα έχω άλλε προτεραιότητες, Είμαι μητέρα και δεν θέλω να κάνω σεξ. Αυτό είναι πρόβλημα μέσα σε ένα γάμο. Εφόσον ο γάμο είναι καταρχά ερωτική σχέση, δεν είναι υποχρεωμένη αυτή η γυναίκα να παραμείνει σε εκείνο το γάμο. Μπορεί κάλλιστα να χωρίσει από τον άντρα, να του πει ξεκάθαρα: Μάνα μου δεν σε θέλω πλέον. Δεν σε γουστάρω. Δεν νιώθω την ερωτική επιθυμία που ένιωθα παλιά, αν δεν το θέλει και να χωρίσουν. Ή αν έχει όντω παράπονα και όντω αδικείται μέσα στο γάμο και ο άντρα τη δεν συμμετέχει να τον πιάσει από τα αυτιά, από το... να το... να τον πιάσει έτσι από το χέρι και να πάνε σε ένα ψυχολόγο, σε ένα θεραπευτή ζευγαριού, να κάνουν θεραπεία ζευγαριού, να ξαναζωντανέψουν το γάμο του. Δηλαδή είναι μια μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι μεν γυναίκε να θεωρούν ότι είναι εντάξει, εφόσον εγώ έχω παντρευτεί αυτόν τον άντρα και έχω κάνει παιδιά με αυτόν τον άντρα, είναι υποχρεωμένο να μείνει μαζί μου. Είναι υποχρεωμένο να είναι εδώ, και να μην κάνει και παράπονα, αν το κάνουμε και δύο και τρεις φορές το μήνα, είναι ευχαριστημένο και πολύ κάνουμε. Δεν τη θεωρώ αυτή μια έντιμη στάση ζωή. Δεν είναι υποχρεωμένο ο άλλο να παραμείνει εκεί επειδή έκανε, παιδιά μαζί σου. Είναι υποχρεωμένο άμα χωρίζεται να σου δίνει διατροφή. Και ένα πολύ έτσι παράδοξο πράγμα είναι ότι στην Κύπρο τουλάχιστον ένα άνδρα δεν, δεν, δώσει τη διατροφή, φυλακίζεται. Αν μια γυναίκα όμω παραβεί το διάταγμα ε, επικοινωνία πατέρα με τα παιδιά, δεν φυλακίζεται. Δηλαδή, είναι εξασφαλισμένη η γυναίκα άμα χωρίσει ότι θα παίρνει διατροφή από τον άντρα, είναι εξασφαλισμένη ότι θα παίρνει επίδομα μονογονείο από το κράτο, αλλά ο άντρα δεν είναι εξασφαλισμένο άμα χωρίσει ότι θα έχει οπωσδήποτε επαφή με τα παιδιά του. Οπότε, πολλέ γυναίκε έχουν αυτό το πλεονέκτημα, συνειδητοποιούν αυτό το πλεονέκτημα και σου λέει: Χα, δεν σε αρέσει, χώρισε. Και άμα χωρίσει, θα δει, δεν θα βλέπει τα παιδιά σου, δεν θα σε αφήσει, τι θα κάνει, τι θα κάνει. Ξέρω εκατοντάδε ανδρών και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που κάνουν. Τιτάνιου δικαστικού και προσωπικού αγώνε για να έχουν επαφέ με τα παιδιά του και οι πρώην του καταφέρνει να μην έχουν επαφέ με τα παιδιά του. Και ξέρω και πολύ λίγε περιπτώσει που άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν την επιμέλεια των παιδιών με δόλο, οι περιπτώσει που έχω υπόψη μου, με δόλο, για να κριτικηθούν τη γυναίκα του που ήθελε να του χωρίσει, οι οποίε γυναίκε και τη διατροφή του πληρώνουν και όλα και τα παιδιά του δεν τα βλέπουν. Η αφορμή για να ξεκινούσαμε, η αφορμή με βάση την οποία ξεκινήσαμε. Την ομάδα γονιών κατά τη γονική αποξένωση στην Κύπρο το 2014, θυμάμαι καλά πριν 6 χρόνια, ήταν μια περίπτωση μια ξένη γυναίκα η οποία είχε παντρευτεί με έναν Κύπριο, είχε κάνει δύο παιδιά, χώρισαν και δέχθηκε γονική αποξένωση. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε μια-δύο φορέ στη φυλακή γιατί δεν είχε καταβάλει τη διατροφή, τα παιδιά τη δεν τα έβλεπε καθόλου, με κανένα, κα, καμία, καμία συνέπεια πάνω στον πατέρα ο οποίο είχε τη φύλαξη των παιδιών. Και σαν και αυτέ και άλλε περιπτώσει. Δεν, δεν, να, να φύγουμε λίγο από τους, από τους στερεότυπους ρόλους των φίλων, να δούμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι είμαστε γονείς ανεξαρτήτως φίλου και δικαιούμαστε όλοι και να έχουμε υγιή επαφή με τα παιδιά μας και να έχουμε υγιή επαφή με τον την σύντροφο μας. Τα δικαιούμαστε όλα. Όχι τα δικαιούμε όλα του στυλ είμαι γυναίκα και θέλω και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή. Δηλαδή θέλω και όλα τα δικαιώματα μια παντρεμένη γυναίκα, αλλά δεν έχω ενσυναίσθηση για τι ανάγκε τη ερωτική του ανδρό μου ή καλύπτω εγώ τι δικέ μου ερωτικέ ανάγκε αλλού ή εγώ έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να έχω ερωτικέ ανάγκε και δεν με νοιάζει για τον άντρα μου. Το ίδιο ισχύει και για άντρε, γιατί και άντρε οι οποίοι παραμελούν τον εαυτό του, παραμελούν την ερωτική του ζωή, έχουν ίσω κάποια προβλήματα σεξουαλική δυσλειτουργία, δεν τα φροντίζουν και αφήνουν την κατάσταση να πάει έχουμε ευθύνη απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο παντρευόμαστε να είμαστε εντάξει και στο ερωτικό κομμάτι. Και αν δεν είμαστε εντάξει γιατί είμαστε κουρασμένοι, να βρούμε τρόπο να ξεκουραστούμε, να βρούμε τρόπο να μοιραστούμε τι δουλειέ, να βρούμε τρόπο να κάνουμε τη ζωή μα υγιέστερη ω ζευγάρι, αλλά όχι να θεωρούμε δεδομένων των άλλων και να απολαμβάνουμε τα προνόμια που δίνει δυστυχώ η νομοθεσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα στις γυναίκες όσον αφορά στα παιδιά και στο διαζύγιο. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Εγώ είμαι υπέρ τη και Είμαι υπέρ του να εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Όχι να λέμε, Α, είναι γυναίκα, παίρνει τη φύλαξη των παιδιών. Είναι άντρα, επισκέψει, ένα διάταγμα επισκέψεων. Και είναι στο έλεο τη γυναίκα, αν θα αφήσει αυτό το διάταγμα επισκέψεων να εκτελεστεί ή όχι. Και επίση η γνώμη μου, η πάγια, είναι ότι πρέπει να ποινικοποιηθεί η γονική αποξένωση. Δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρξουν, να, να, να γίνουν νόμοι ώστε να μπορεί το οικογενειακό δικαστήριο να επεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσει γονική αποξένωση και να παίρνει το παιδί από τον αποξενωτή γονέα και να το δίνει στον αποξενωμένο, όπω είχαμε κάποιε αποφάσει δικαστηρίου, οι οποίε είναι ιστορικέ και στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα, φίλοι, δεν είναι θέμα φίλου το να αγαπά τα παιδιά σου ή όχι, είναι θέμα ανθρώπου και οι γυναίκε οι οποίε. Μετά από ένα χωρισμό που τα παιδιά του από τον πατέρα του, δεν έχουν μητρικό έστεχτο. Δεν είναι μητρικέ. Αυτέ και αν δεν είναι μητρικέ. Αυτά. Σου εύχομαι, εάν θέλετε μαζί με τον σύζυγό σου να αποκτήσετε παιδιά, να αποκτήσετε τα παιδιά σα και να είσαστε σεβαστικοί και αγαπητικοί προ εαυτού και αλλήλου και προ τα παιδιά σα. Αυτό το εύχομαι σε όλου μα. Φιλιά.